Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Star στις 3. Οι ελλείψεις σε κρίσιμους τομείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και τα κενά στη λειτουργία του ΕΚΑΒ δημιουργούν έντονο προβληματισμό. Μετά το θάνατο της 18χρονης κοπέλας στη Νέα Μάκρη που περίμενε επί ώρα ένα ασθενοφόρο, έρχεται τώρα και ένα νέο περιστατικό αποτυχίο. Εκεί ένας δημοτικός σύμβουλος λιποθύμησε μεσούσης μια συνεδρίαση του Συμβουλίου και οδηγήθηκε εν τέλει με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο ελλείψη ασθενοφόρου. Δεν αισθάνομαι καλά, δεν είμαι καλά. Βίντεο σοκ είναι η στιγμή της λιποθυμίας του επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Μάρκου Σκούφαλου, στο Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. Οι συνάδελφοί του προσπαθούν να το συνεφέρουν και καλούν ταυτόχρονα το ΕΚΑΒ. Ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο, δεν μπόρεσε να συνδράμει αφού το ένα και μοναδικό όχημα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο πυργί, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ιδιωτικό αυτοκίνητο στο νοσοκομείο Χίου. Τα ασθενοφόρα για να κινηθούν θα είναι πληρώματα. Το μοναδικό λοιπόν πλήρωμα ενεργούσε 35 χιλιόμετρα μακριά και δεν μπορούσε να έρθει. Εάν εγώ θεωρούμε τυχερός γιατί τελικά δεν ήταν κάτι σοβαρό, τα προηγούμενα περιστατικά ήταν σοβαρότερα. Και στο νησί πάλι διαχρονικά έχουμε θρηνήσει ζωές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, σήμερα αναμένεται να γίνει η μεταφορά των σωρών της άτυχης εγγύου και του εμβρίου της στη γενέτειρά του στη γειτονική Αλβανία, ενώ αύριο θα γίνει η κηδεία και η ταφή τους. Επειδή είμαστε ξένοι ρε παιδιά και δεν μας δίνουν σημασία. Όπως αποκαλύπτει το Στάρα, προσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου της άτυχης Έλενας που ξεψύχησε περιμένοντας ώρες το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Υπό εργαστηριακή διερεύνηση βρίσκεται και ο ενδομήτριος θάνατος του εμβρίου που κυοφορούσε η 18χρονη. Και ένα ώρα δίεται μοιάζει τηλεφώνου. Τις πήραμε από τις 10 η ώρα, λέει, τηλέφωνο και φτάσανε μία μισή ώρα σε μας. Οι συγγενείς ισχυρίζονται ότι έκαναν 6 κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ από 2 διαφορετικά τηλέφωνα. Πρώτο είναι 10 και 24 λεπτά, 11 και 58 λεπτά, 12 και 10, το τελευταίο 13 και 14. Αυτά είναι από ένα τηλέφωνο, από το δεύτερο τηλέφωνο, 10 και 58 και 11 και 41. Η ιατρική μας συντάκτρια η Κατερίνα Παπακοστοπούλου, κυρίες και κύριοι, είναι ήδη στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ και το ερώτημα, Κατερίνα, είναι πόσα ασθενοφόρα διαθέτει εν τέλει το ΕΚΑΒ, όχι μόνο για το λεκανοπέδιο της Αττικής, που είναι και η μεγαλύτερη περιοχή της χώρας μας, αλλά και για τα νησιά, όπου αυτούς τους μήνες, εδώ έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, έχουν υπερπολαπλάσιο πληθυσμό συγκριτικά με τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Εγώ δεν νομίζω, αν μου επιτρέπεις Γιώργο, ότι είναι το θέμα μόνο αριθμητικό. Οι ανθρώπινες ζωές δεν καταμετρώνται ακριβώς έτσι στο κομμάτι της υγείας. Οι βάρδιες των ασθενοφόρων είναι το πρόβλημα. Αν έχω 50.000, σου λέω εγώ, ασθενοφόρα, αλλά έχω 10.000 άτομα προσωπικό, μπορεί να μην μπορώ να τα λειτουργήσω. Σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε, λόγω της πανδημίας, υπήρξαν γενναίες δωρεές. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ασθενοφόρα ολοκένουργια τα οποία είναι στα υπόστεγα. Προφανώς, διότι αν δεν υπάρχει πλήρωμα για να στελεχώσει τα ασθενοφόρα, είναι προφανές ότι τα ασθενοφόρα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Υπάρχει και ζήτημα συντήρησης των ασθενοφόρων, βεβαίως. Υπάρχει και ζήτημα συντήρησης, διότι ξέρουμε ότι κάποιοι έχουν γράψει χιλιάδες χιλιόμετρα και εδώ υπάρχει και το θέμα της πανδημίας, όπου καταλαβαίνεις λόγω των μέτρων πολλά συνεργεία είχαν μείνει κλειστά, μετά υπήρχαν προβλήματα στην προμήθεια πρώτων υλών και ανταλλακτικών, οπότε το θέμα είναι και πρακτικό, στο ότι δεν μπορούν κάποια να επιδιορθωθούν, φαντάζομαι είναι και θέμα κονδυλίων, είναι και θέμα ότι υπήρξαν πολλές συνταξιοδοτήσεις τα τελευταία χρόνια χωρίς να αναπληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι και τώρα πρέπει να πούμε ότι αυτό το προσωπικό που έχει απομείνει, το οποίο μέσα στην πανδημία υπερέβαλε αυτόν και ξέρουμε ότι οι βάρδιες τους και τώρα είναι εξαιρετικά δύσκολες. Κατερίνα, μου σου ζητώ να βάλεις μια ανωτελεία. Με συγχωρείς, είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση που κάνεις. Απλά έχουμε την ενημέρωση από τη Λευκή Γεωργάκη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, για ένα νέο περιστατικό με ασθενοφόρο στη Χαλκιδική. Έχουμε τον θάνατο μιας γυναίκας. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Λευκή? Λοιπόν, μια γυναίκα 63 ετών, Γιώργο, χθες το μεσημέρι της Τετάρτης βρισκόταν στην Ουρανούπολη μαζί με φίλους της σε μια ταβέρνα της περιοχής. Πρόκειται για τουρίστρια που ήρθε από τη Ρουμανία, έκανα κρουαζιέρα μαζί με φίλους. Ένιωσε αδιαθεσία η γυναίκα, κλείθηκε το ΕΚΑΒ και έπρεπε να έρθει ασθενοφόρο στην Ουρανούπολη από τον Άγιο Νικόλαο. Η απόσταση είναι ήδη μεγάλη. Χρειάστηκε περίπου μία ώρα και 10 λεπτά για να φτάσει το ασθενοφόρο στο σημείο. Έγινε προσπάθεια ανάνυψη τη γυναίκα, στο μεταξύ
είχε πάθει ανακοπή, ακόμη και με απεινιδωτή. Ωστόσο, δεν στάθηκε αυτό εφικτό. Να το διευκρινίσουμε, Λευκή, με συγχωρείς για τη διακοπή. Το ασθενοφόρο ξεκίνησε να πάει. Απλά δεν πρόλαβε τη γυναίκα εν ζωή λόγω και της διαδρομής. Το μεγάλο πρόβλημα τώρα στη Χαλκιδική είναι το εξής, ότι υπάρχουν πέντρα και τραγίας, ναι, αλλά το σημείο που βρίσκονται τα ασθενοφόρα για να πάνε από τη μία περιοχή στην άλλη και λόγω της γεωγραφίας του συγκεκριμένου νομού, δυστυχώς οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Οπότε από Άγιο Νικόλα που ξεκίνησε το ασθενοφόρο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, μέχρι να φτάσει η Ουρανούπολη πέρασε 1 ώρα και 10 λεπτά. Είναι κάτι που έχει ανησυχήσει όλο τον κόσμο, έχει αναστατώσει το χώρο της Χαλκιδικής, γιατί την περίοδο του καλοκαιριού έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες, οπότε σαφώς τα περιστατικά θα είναι και πολύ περισσότερα και δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι πολλαπλασιάζονται αντίστοιχα με τον πληθυσμό και οι βάρδιες όσον αφορά. Αυτό λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Λευκή Γεωργάκη.